Η απόφαση της Μαρίας Κλεάνθους από τη Λεμεσό να παραδώσει το παιδί της στο κράτος συγκλώνησε την κοινή γνώμη. Χθες κατήγγειλε πως της έχουν αποκοπεί τα 2/3 του επιδόματος για το ενίκιο του 29χρονου αυτιστικού γιού της. Η Μαρία Κλεάνθους, η οποία λάμβανε το επίδομα ενικίου τα τελευταία 10 χρόνια μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν μπορούσε πλέον να καλύψει οικονομικά τις ανάγκες του γιού της Αλέξανδρου, ο οποίος διαμένει σε σπίτι που του παρέχεται φροντίδα για όλο το 24ωρο. Μετά την απόφασή της να παραδώσει το παιδί στο Υπουργείο Εργασίας κινητοποιήθηκε. Το πρωί η μητέρα είχε κατηδίαν συνάντηση με την Υπουργό. Την ίδια ώρα, μέλη του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Φτάνοντας εκεί, η Μαρία Κλεάνθους εμφανώς συγκινημένη ανέφερε. Ευτυχώς δεν θα χρειαστεί να προβώ σε καμιά ενέργεια. Ο Αλέξανδρος μου θα μείνει ασφαλής στο σπίτι του, ευτυχισμένος με τους ανθρώπους που τον φροντίζουν και την οικογένεια του. Το πρόβλημα αν έχει διευθετηθεί, θα φροντίσει η Υπουργός να μην διαταραχτούν οι ισορροπίες του Αλέξανδρου. Καθοριστική ήταν η παρέμβαση της Υπουργού Ζέτας Εμιλιανίδου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ από το βάθος της ψυχής μου και μέχρι σήμερα μου έχει αποδείξει και σαν πρόεδρος του Συνδέσμου που είμαι ότι είναι ανθρώπινη. Και ήταν πάντοτε δίπλα στο Σύνδεσμο και είμαι σίγουρη ότι θα είναι πάντοτε δίπλα στο Σύνδεσμο να στηρίζει όχι μόνο τον Αλέξανδρο αλλά όλα τα άτομα με αυτισμό. Η Μαρία Κλεάνθους επεσήμανε πως η Υπουργός Εργασίας δεν στηρίζει μόνο τον Αλέξανδρο αλλά όλα τα άτομα με αυτισμό.